Τραγωδία στο κέντρο της Λευκωσίας. Στις 2:50 τα ξημερώματα, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο τριόροφης πολυκατοικίας στην οδό Κωστάκη Παντελίδη μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς, η οποία προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου στο καφεστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 39χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, της οποίας το όνομα δεν δόθηκε ακόμη από τις αρχές. Είχαμε την κλίση γύρω στις 3:10 το πρωί, 2:49 στην ακρίβεια. Ήρθε μια άμεση ανταπόκριση από τον Μπίλι Μπάφου, που είναι πολύ κοντινός σταθμός, σε 3 λεπτά ήταν ήδη οχήματα εκεί. Η πυρκαγιά βρισκόταν σε πλήρη επέκταση στο καφεστιατόριο που βρισκόταν στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας και ήταν και στο μεσοπάτωμα και στο ισόγειο χρόνο καφεστιατόριο. Εκτός από την πυρκαγιά στο καφεστιατόριο, προκλήθηκε και εκοφαντική έκρηξη με μεγάλο οστικό κύμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν θερμά αέρια και καπνοί, με αποτέλεσμα οι ένικοι του πρώτου ορόφου να εγκαταλείψουν τον χώρο. Η αστυνομία απέκλεισε την σκηνή από νωρίς το πρωί, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μη αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό διερεύνηση, έχοντας υπόψη την πρόκληση της συγκεκριμένης φωτιάς και βεβαίως του γεγονότος εντοπισμού της ταυτότητας της νεκρής γυναίκας που έχει εντοπιστεί, όπως έχει αναφερθεί, στον πρώτο όροφο. Οι έρευνες συνεχίζονται με την λήψη καταθέσεων, ενώ στη σκηνή έσπευσαν και οι ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάπους και Σοφοκλής Σοφοκλέους.